θέλουμε να είμαστε γρήγοροι. Γρήγοροι όπως η καταστροφή σε κάθε ολοκλήρωση ενός κόσμου από φύλλα, ενός κόσμου πράσινου οικιανού, ενός δικού μας φόβου από την αρχή. Λέτε να είναι εμείς αυτό που επιφέρει μια βραδύτητα, ξένη, νοσηρή. Έχουν γεράσει αυτά τα γράμματα και θα σας βρω άλλα. Θα γυρίσω την Ευρώπη σκληρός ή μη τρελός, φωνάζοντας πως τα χρωμοσώματα φταίνε. Δηλαδή το ένα κυρίως, το χ. Το γνωρίσατε, το περιφρονήσατε. Καλά κάνατε κι εγώ αυτό κάνω. Αλλά το ακούτε, σας αγαπά, σας νοιάζεται, σας ερωτεύεται, σας θαυμάζει, σας εκτιμά. Γέρνει δίπλα σας αισθαντικά. Και εσείς χείστε και διπλό μάλιστα. Αλλά αιώνια καταδικασμένοι να έλκεστε από το ψι. Το ψι είναι αυτό που κάνει εσάς να νιώθετε αλαζονικό, θρασίτατο, κοινικό, εφιέστατο, δραστήριο, γοητευτικό. Ομορφότερο του άρχη σου, επί παραδοχής του τελευταίου. Προσδίδει άγχος, ανησυχία, απόγνωση, ανασφάλεια και όλους τους φόβους που σας γεμίζουν. Σας ταπεινώνει και σας μειώνει, μα πάντα του συγχωρείτε. Κρέμεστε από την επιβράβευσή του. Είναι αληθινό ακόμα και όταν δεν γνωρίζετε την αλήθεια. Το ψι. Ένας μάγος της παρατήρησης, σπεσιαλίστας του σαρκασμού, ο πιο ταλαντούχος ηθοποιός. Φορά προσωπείο και προσποιείται το χ με αξιοζήλευτη επιτυχία. Η εγρήγορση χρειάζεται εκτόνωση. Δεν το λέω μόνος μου, το είπε και η γιατρός. Μπορώ να γράφω συνεχώς και πρέπει να το κάνω. Θα γράφω ποίηματα. Πολλά ποιήματα, η έκφραση θα συνοδεύεται από ποιότητα. Να σας αγγίζουν άλλα χέρια, ακόμα και στις δικές μου ιστορίες. Έτσι θα είναι καλύτερα και για εσάς και για εμένα. Τα χέρια μου άγαρμα και απίθαρχα, πεκρίδες εθισμένοι στην αποτυχία της εκτέλεσης. Μα το μυαλό μου δεν σπινίζει, είναι όμορφο, σπάνιο. Το γνωρίζετε έτσι? Παραμυθιάζει και έπειτα γκρεμίζει τα πάντα με αλήθειες ξηράφια στο δέρμα σας.